Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι του allaboutorchids.gr. Για όσους είστε καινούργοι στην παρέα μας, είμαι η Αναστασία. Το θέμα του σημερινού βίντεο είναι μία δική σας επιλογή. Μου το ζήτησε κάποια φίλη, μου ζήτησε δηλαδή να κάνω ένα βίντεο δείχνοντας πώς μπορούμε να φυτέψουμε πολλές ορχιδέες μέσα σε μία γλάστρα. Είναι κάτι που το έχει δει έτσι σε ξένα κανάλια που ασχολούνται με τις ορχιδέες και μάλιστα, αν κατάλαβα καλά στο σχόλιο της, ανέφερε ότι αυτή η κατάσταση είναι κάτι που ευνοεί και την πλούσια ανθοφορία. Σε ό,τι αφορά την πλούσια ανθοφορία, φαντάζομαι ότι αναφέρεται στο γεγονός ότι όταν έχουμε πολλές ορχιδές μέσα σε μία γλάστρα ανθισμένες, όλο αυτό από πλευράς έτσι εικόνας είναι ένα υπερθέαμα, γιατί σίγουρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι βάζοντας πολλά φυτά μαζί σε μία γλάστρα, είτε οι ορχιδές είτε οποιοδήποτε άλλο καλοπιστικό ανθοφόρο φυτό, ότι αυτό θα ευνοήσει την πλούσια ανθοφορία, αλλά αυτά θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντάς σας ότι εγώ βασικά διαφωνώ με αυτή την πρακτική, να βάζουμε δηλαδή πολλές ορχιδέες στην ίδια γλάστρα, και θέλω να επισημάνω ότι πολλές φορές στο YouTube μπορεί να δείτε βίντεο τα οποία γίνονται καθαρά για λόγους πρακτικούς, καθαρά για να παράγουν οι YouTubers περιεχόμενο. Αυτό δεν θα το δείτε στο κανάλι μου, δεν πρόκειται να κάνω ένα βίντεο έτσι απλώς για να σας δείξω κάτι το οποίο δεν έχει κάποια ουσία, έτσι για να έχετε να βλέπετε ένα φιλμάκι για 2, 3, 4, 10 ή 15 λεπτά. Οπότε αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και είναι κάτι που θέλω να το επισημάνω όταν φιλτράρετε εσείς το περιεχόμενο που βλέπετε. Έτσι λοιπόν το βίντεο αυτό θα είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Στην αρχή θα σας παρουσιάσω τα προβλήματα που θεωρώ εγώ ότι υπάρχουν από αυτή την πρακτική, δηλαδή να έχουμε πολλές ορχιδέες φυτεμένες στην ίδια γλάστρα. Από εκεί και πέρα εσείς θα αξιολογήσετε, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι σωστό, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει ή θα αποτύχει το πείραμα αν κάποιος το επιχειρήσει. Και στο δεύτερο μέρος του βίντεο θα σας δώσω κάποιες εναλλακτικές ώστε να πετύχετε αυτό το αποτέλεσμα που θέλετε, δηλαδή να έχετε μία πλούσια σύνθεση με μεγάλο αριθμό φυτών, 2, 3, 4 ανάλογα έτσι τι θέλει ο καθένας, και παράλληλα να τα έχετε ανθισμένα για να απολαμβάνετε την πλούσια ανθοφορία. Πρώτο λοιπόν και πολύ βασικό πρόβλημα που μπορεί έτσι να δημιουργηθεί όταν έχουμε πολλές ορχιδέες στην ίδια γλάστρα είναι η μεταφορά ασθενειών, και σας δείχνω επίτηδες τη συγκεκριμένη ορχιδέα. Είναι μια ορχιδέα που υποφέρει χρόνια από κάποια μυκητολογική προσβολή και σίγουρα αν την είχα τοποθετήσει μαζί με κάποιες σάλες στην ίδια γλάστρα, οι πιθανότητες να είχα μεταφέρει το πρόβλημα και στα υπόλοιπα φυτά που θα συγκατοικούν μαζί της είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη. Το δεύτερο και πάρα πολύ βασικό πρόβλημα από μία τέτοια κατάσταση έχει να κάνει με τις ιδιομορφίες του ριζικού συστήματος που έχουν οι ορχιδές, και εδώ θα τις χωρίσω σε δύο κατηγορίες, τις μονοποδιακές όπως είναι μία φαλαινόψεις και τις συμποδιακές όπως είναι οι κατλέγες, οι λεγόμενες κάμπρες, αυτές κυρίως που αναπτύσσονται σε ψευδοβολβούς ή βλαστούς. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν έχουμε ένα τέτοιο ριζικό σύστημα όπως είναι αυτό της ορχιδέας φαλαινόψεις, που είναι μονοποδιακή ορχιδέα, εάν κατά την συγκατοίκηση, αν μπορώ να το πω έτσι, αρχίζουν να μπλέκονται οι ρίζες, αν για κάποιο λόγο εμείς αναγκαστούμε να διαχωρίσουμε τα φυτά, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη απώλεια ριζών και οι ρίζες αυτές δεν ξαναγεννιούνται τόσο εύκολα όπως γεννιούνται στα κοινά φυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συμποδιακές ορχιδές, ορχιδές δηλαδή που αναπτύσσονται είτε σε βλαστούς είτε σε ψευδοβολβούς και έχουν έτσι κάποιες λεπτές ριζούλες, αλλά έχουν ως χαρακτηριστικό να ανανεώνουν τις ρίζες τους πιο συχνά και πιο εύκολα από την ορχιδέα φαλαινόψεις, εδώ τα πράγματα στη συγκατοίκηση μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολα. Εάν δηλαδή για κάποιο λόγο αναγκαστούμε να διαχωρίσουμε τα φυτά, η ζημιά στο ριζικό σύστημα θα είναι πάρα πολύ μικρότερη, αλλά αυτό είναι πάντα κάτι που πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας, πώς θα τα διαχωρίσετε δηλαδή όταν τα συστήματα των ριζών, των διαφορετικών φυτών ενωθούν μεταξύ τους και θα πρέπει εσείς να καταστρέψετε κάποιες ρίζες για να διαχωρίσετε τις ορχιδέες.
Για μένα βέβαια το θέμα του ριζικού συστήματος, ενώ είναι πάρα πολύ βασικό, δεν είναι ίσως το πιο σημαντικό. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που βλέπετε εδώ και δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο, αλλά με το μέγεθος των φυτών. Τα φυτά και κυρίως οι φαλαινόψεις, με τα χρόνια, αν είναι υγιή φυτά και όλα πάνε καλά, γίνονται γιγάντια, γίνονται πάρα πολύ μεγάλα και πραγματικά όταν είναι στριμωγμένα μέσα σε μία γλάστρα πολλά μαζί, θα δείτε ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην εξέλιξη της ανάπτυξης από αυτά τα μεγάλα τεράστια φύλλα που θα μπλέκονται έτσι το ένα μετά το άλλο, και αυτό από μόνο του δημιουργεί και προβλήματα αερισμού, έτσι, πέρα από το αισθητικό, πέρα από το ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας εάν θέλετε να κάνετε έτσι αυτό το εγχείρημα, δηλαδή να φυτέψετε πολλές μαζί. Και επίσης να μην ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι στο οικιακό περιβάλλον τα φυτά δεν αναπτύσσονται τόσο όρθια όπως αυτή εδώ με τα χρόνια, παρά μόνο εάν το φως έρχεται από πάνω. Αν λοιπόν εσείς έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι καλάθι, μία σύνθεση σε μία γλάστρα από πολλές φαλαινόψεις, 3-4, όσες νομίζετε ότι μπορεί να χωρέσει έτσι η σύνθεσή σας, τα φυτά αυτά με τα χρόνια θα έχουν την τάση να γύρουν τα φύλλα του προς τα μπροστά, έτσι, και αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν είναι ωραίο και θα δημιουργήσει πρόβλημα με τη θέση των φύλων μέσα στη σύνθεσή σας. Και θα σας δείξω αυτή εδώ που είναι πολύ μεγαλύτερη σε ηλικία από την προηγούμενη. Βλέπετε ότι έχει γύρει πια εντελώς μπροστά, γιατί πάει προς το φως, παρότι της έχω λάμπα από πάνω, έτσι, έχει γύρει προς τα μπροστά, και αυτό είναι κάτι που σταδιακά συμβαίνει με τα χρόνια σε φυτά μεγάλης ηλικίας, δεν στέκονται όρθια, παίρνουν τη φυσική τους θέση, αυτή που έχουν και στη φύση και όχι τη θέση που έχουν στα ανθοπολία και στα φυτώρια. Αυτό το πρόβλημα οφείλω να ομολογήσω βέβαια ότι δεν θα το έχετε με μία συμποδιακή ορχιδέα, και έχω επιλέξει μία κατλέγια για να σας δείξω. Τα φυτά αυτά πάντα έτσι ανεβαίνουν προς τα πάνω, παρότι το φως είναι μπροστά, είναι ο τρόπος πραγματικά που αναπτύσσονται. Δύσκολα δηλαδή θα τις δείτε γυρισμένες μπροστά. Οπότε πραγματικά ναι, εάν θέλετε να βάλετε 2 ή 3 διαφορετικές κατλέγες μαζί, πραγματικά θα μπορούσατε να το κάνετε, έτσι, η ανάπτυξη το επιτρέπει. Βέβαια εδώ θα έχετε θέματα με το ριζικό σύστημα αν δεν πάει καλά, αλλά αυτά βέβαια είναι παράγοντες πραγματικά που πρέπει να συνεκτιμήσετε πριν κάνετε αυτό το εγχείρημα. Ένα άλλο πρακτικό πρόβλημα που πιθανώς να προκύψει είναι αυτό που ονομάζω η προσαρμογή στη μεταφύτευση. Δηλαδή όταν θα βάλετε 2-3-4 ορχιδέες μαζί σε ένα νέο περιβάλλον, σε ένα νέο δοχείο, μπορεί πραγματικά στην πορεία να χάσετε κάποια, δηλαδή να μην προσαρμοστεί, να χάσει τις ρίζες, σταδιακά το φυτό να χαλάσει, οπότε να χρειαστεί να την αντικαταστήσετε, και αυτό με τη σειρά του σαν ντόμινο θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Και το πιο ουσιαστικό για μένα είναι ότι μπορεί τελικά να μην έχετε το τελικό αποτέλεσμα, ο λόγος δηλαδή που σας οδηγεί να το κάνετε αυτό είναι να χαρείτε την πλούσια ανθοφορία από πολλά φυτά, και αυτό να μην προκύψει από τη στιγμή που θα χρειαστεί να κάνετε μία τέτοιου τύπου αντικατάσταση από ένα φυτό που θα είναι, θα έλεγα, σε διαφορετικό ρυθμό. Και δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα με αυτό το τελευταίο, αλλά αυτό που θέλω να πω έτσι με πολύ απλά λόγια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να σας διασφαλίσει, ειδικά αν προκύψουν προβλήματα στη πορεία, ότι οι ορχιδέες που βάλατε μαζί στην ίδια γλάστρα, που μπορεί τη στιγμή που τις βάλατε μαζί να ήταν αθισμένες και να ήταν υπέροχες, ότι στο χρόνο θα ξανανθίσουν μαζί και πραγματικά το αισθητικό αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Αν λοιπόν αυτό που έτσι σας οδηγεί στην επιλογή να φυτέψετε πολλές ορχιδέες μαζί, και αυτό είναι να έχετε πολλά φυτά μαζί ανθισμένα, νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά ένας άλλος τρόπος να πετύχετε αυτό το αποτέλεσμα, και
και αυτό θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο, παρά να πάρετε το ρίσκο πραγματικά να φυτέψετε διαφορετικά φυτά στο ίδιο δοχείο και να τα θέσετε σε κίνδυνο σε ό,τι αφορά έτσι τις εντομολογικές και τις μυκητολογικές προσβολές, ξαφνικά να μεγαλώσουν πάνω στο χρόνο και να μην χωράνε και να έχετε εκεί άλλα προβλήματα ή και να χαλάσει κάποιο από αυτά στην πορεία και τελικά ο λόγος για τον οποίο έχετε επιλέξει αυτή την κατάσταση τελικά να μην έχει το αποτέλεσμα που εσείς επιθυμείτε. Πάμε λοιπόν στο τραπέζι να δούμε τη δική μου πρόταση. Ιδού λοιπόν η πρότασή μου, αν θέλετε να έχετε πολλές ορχιδέες μαζί και πραγματικά να λύσετε όλα εκείνα τα προβλήματα που σας περιέγραψα προηγουμένως, και αυτή δεν είναι άλλη από το να επιλέξετε καταρχάς ένα μεγάλο διακοσμητικό δοχείο από υλικό, και αυτή είναι πάντα η δική μου επιλογή που αναπνέει. Εδώ βλέπετε ότι έχω έτσι ένα ψάθινο μεγάλο καλάθι. Το μέγεθος, η διάμετρος δηλαδή, έχει να κάνει με το πόσα φυτά πραγματικά θα φιλοξενήσει το συγκεκριμένο δοχείο. Αυτό είναι καθαρά προσωπική επιλογή. Και το ύψος πάντα πρέπει να είναι λίγο παραπάνω από το ύψος που έχουν οι γλάστρες που θα τοποθετήσετε μέσα εκεί. Θέλω να επισημάνω ότι πάρα πολλοί κατασκευαστές που φτιάχνουν ψάθινα καλάθια για χρήση έτσι στην κυπουρική, για να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε να βάλουμε φυτά μέσα σε αυτά, τα πουλάνε με κάποιο έτσι εδώ πλαστικό προστατευτικό. Αυτό θέλω να σας πω, σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφαιρεθεί, γιατί δημιουργεί προβλήματα αερισμού και ακυρώνει την επιλογή της ψάθας ως υλικό. Εκτός από το καλάθι ή τέλος πάντων όποιο δοχείο έχετε επιλέξει, σίγουρα θα χρειαστείτε ένα πιάτο το οποίο θα λειτουργεί έτσι ως δοχείο, αν μπορώ να το πω, αποστράγγισης, όπου εκεί θα μένει το νερό που θα περισσεύει από τα ποτίσματα. Θα μπει δηλαδή εδώ ακριβώς, πρέπει να επιλέξετε τη σωστή διάμετρο για να μην σας χύνονται τα νερά απ' έξω. Και σε ό,τι αφορά το υλικό, πάντα γνωρίζετε ότι συστήνω τα πύληνα έτσι πιατάκια. Η επόμενη επιλογή σας είναι φυσικά τα πλαστικά. Σε καμία περίπτωση δεν θα σύστηνα τα τσίγκινα, αυτά τα ταψάκια έτσι που χρησιμοποιούμε εμείς οι κυρίες στη μαγειρική, διότι δημιουργούν χημικές ενώσεις που βλάπτουν το ριζικό σύστημα και δεν αρέσουν καθόλου στις ορχιδέες. Τώρα, αν θέλετε έτσι να παίξετε λίγο με το ύψος, εδώ στον πάτο θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε είτε φλοιό εδαφοκάλυψης είτε λέκα για να βοηθήσετε τα φυτά να ανέβουν έτσι πιο ψηλά, ή αν θεωρείτε ότι θέλετε καλύτερη αποστράγγιση να βάλετε και ενδιάμεσα ένα άλλο υλικό, είτε τη λέκα είτε δηλαδή το φλοιό. Μετά φυσικά δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο από το να τις τοποθετήσετε. Βλέπετε ήδη εδώ τα πρακτικά προβλήματα που σας έχω περιγράψει, τα φύλλα είναι πάρα πολύ μεγάλα, τα φυτά δεν βολεύονται εύκολα, αλλά όπως είπα αυτά είναι καθαρά προσωπικές επιλογές. Και το άλλο έτσι που σας συστήνω να κάνετε είναι να γεμίσετε εδώ τα κενά με φλοιό εδαφοκάλυψης, ώστε το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι καλύτερο. Λοιπόν, ελπίζω έτσι να σας άρεσε αυτό το βίντεο, ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο. Πραγματικά αυτό που σας έδειξα είναι κάτι που μου αρέσει και το κάνω κατά καιρούς. Βέβαια κάνω και τα άλλα που σας έδειξα πριν 2 ή 3 βίντεο, δηλαδή τη διακόσμηση των φυτών μέσα στο χώρο, ώστε να τα χαίρομαι. Λοιπόν, αχ, τα γνωστά τώρα, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like. Αν για πρώτη φορά πέσατε πάνω στο κανάλι, μπορείτε να κάνετε subscribe, πατώντας την καμπανούλα κάτω δεξιά, για να παίρνετε ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Και φυσικά όσοι θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά το κανάλι, μπορείτε να πατήσετε εδώ το κουμπάκι της συμμετοχής και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία σειρά από προνόμια που αφορούν εκπτώσεις από προμηθευτές, όπως περιγράφονται ακριβώς κάτω από αυτό αλλά και κάθε βίντεο, και φυσικά τη δυνατότητα να βλέπετε τα βίντεο νωρίτερα από τους υπόλοιπους και χωρίς διαφημίσεις. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα με νέο βίντεο, μέσω εβδομάδα ελπίζω, μπαίνει και η μεγάλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά και να περνάτε καλά. Γεια!